Και πάμε να δούμε ένα δίκτυο κατά της βίας, ένα δίκτυο που έχει ξεκινήσει έτσι να οργανώνεται από το 2011, σιγά σιγά γιγαντώνεται και νομίζω ότι οι δράσεις του είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, με δεδομένα που έχουν πλέον αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε και μια σημαντική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους. Είναι ο υπεύθυνος του δικτύου Σχολεία για τη Μη Βία, ο κ. Κώστας Κλόκας. Ο κ. Γιώργος Κουτεντάκης, χειρουργός, μέλος του δικτύου επίσης. Και ο Νίκος Μετζίνης, εκπαιδευτικός, μέλος του δικτύου επίσης. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κλόκα. Καταρχήν, να μας πείτε τι είναι αυτό το δίκτυο για αυτούς που δεν το γνωρίζουν και πώς αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Πολύ ωραία. Καταρχήν, είναι δίκτυο σχολείων για τη μη βία. Mm-hmm. Για μας έχει διαφορά, σημασία. Δεν μιλάμε για την απλά κατά της βίας, αλλά για τη μη βία. Γιατί προσπαθούμε να φωτίσουμε τη θετική πλευρά. Η ιδέα είναι να μπορέσουμε σε αυτή την εποχή που υπάρχει τόσο πολύ βία στον κόσμο μας, να δώσουμε μία πρόταση, ένα μοντέλο για να ζούμε διαφορετικά, με αλληλεγγύη, με περισσότερη επικοινωνία. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε τις δράσεις διαφορετικών σχολείων σε όλο τον κόσμο, σε περισσότερες από 20 χώρες, σε μια κατεύθυνση η οποία να είναι περισσότερο κατασκευαστική. Μάλιστα. Κύριε Κουτεντάκη, η Ελλάδα στην παρούσα χρονική στιγμή διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες 20 χώρες που ανέφερε ο κ. Κλόκας? Δεν θα έλεγα ότι διαφοροποιείται. Απλά σε εμάς ήρθε με καθυστέρηση χρόνων που έχει ξεκινήσει το δίκτυο στον Καναδά. Έχει απλωθεί σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, 20 χώρες περίπου. Σε εμάς ξεκίνησε ουσιαστικά από εδώ, από το Ηράκλειο. Φέτος τον Οκτώβριο, στις 2 Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη μη βία, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να προσπαθούμε με τα σχολιά του νομού να έρθουμε σε μια επαφή, να τους πούμε τις ιδέες μας, να δώσουμε το υλικό το οποίο θέλουμε να περάσει στα σχολεία. Και οργανώσαμε με αυτόν τον τρόπο την έκθεση, την οποία είναι η πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση του δικτύου στο κοινό. Mm-hmm. Κύριε Μετζίνη, πρωτού μπούμε έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα στο κομμάτι της έκθεσης, ως εκπαιδευτικό θα ήθελα να σας ρωτήσω, με την εμπειρία σας μέσα από αυτό το δίκτυο, έχει αλλάξει πλέον η πραγματικότητα έτσι όπως αυτή καταγράφεται μέσα στο σχολείο, στην εκπαιδευτική κοινότητα? Γιατί πριν από μερικές ημέρες, πριν από μερικούς μήνες, είδαμε και κρούσματα ρατσιστικής βίας σε σχολεία, όχι βεβαίως δημοτικά, αλλά σε γυμνάσια και λύκεια. Δεν είναι λίγα τα. Πολύ σωστά το επισημάνατε, κύριε Δασκαλάκη. Πραγματικά το σχολείο, σαν κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί και δεν θα μπορούσε να είναι ξένο από τα συμπτώματα και τις εκδηλώσεις βίας που πραγματικά μαστίζουν την ελληνική κοινωνία. Κομμάτι της επηρεάζει ιδιαίτερα τα σχολεία. Περισσότερο βέβαια τη δευτεροβάθμια. Αλλά και στην πρωτοβάθμια έχουμε το φαινόμενο του εκφοβισμού, του bullying που λέμε. Mm-hmm. Που πραγματικά μας απασχολεί καθημερινά. Τούτη λοιπόν η ιδέα ήταν πάρα πολύ ελκυστική και αμέσως πάρα πολύ εκπαιδευτική. Βρεθήκαμε, υπήρξε μια οριζόντια διασύνδεση σε συνεργασία με τον κύριο Κλόκα και τον κύριο Κουτεντάκη, με τον κόσμο χωρίς πολέμους. Πραγματικά βρήκαμε ένα όπλο στα χέρια μας, αν επιτρέπετε η έκφραση, για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε, να δώσουμε μια άλλη διέξοδο στα παιδιά. Να πούμε ότι ο εκφοβισμός, ότι η βία δεν είναι ο μόνος δρόμος, δεν είναι ο δρόμος αντίδρασης και αντίστασης απέναντι σε αυτό που μας κατακλείζει. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, η βία είναι αποτέλεσμα και της κοινωνίας που μας περιβάλλει. Έτσι ακριβώς. Άρα, φαινόμενα ενδοσχολικής βίας είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται έτσι ότι σε καιρό κρίσης και όχι μόνο οικονομικής, και να γιγαντώνονται. Κυρία Τερζάκη, είχαμε πάντα. Απλώς τώρα έχουν γιγαντωθεί. Απλώς τώρα λόγω και της κρίσης. Ίσως μπορεί να γίνουν και πιο επικίνδυνα. Πιο επικίνδυνα, γιατί μπαίνουν μέσα και ρατσιστικά φαινόμενα που το κάνουν το μείγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο. Λοιπόν, 25 με 28 Φεβρουαρίου, μια σημαντική έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου που ουσιαστικά καλείται τον κόσμο να σας γνωρίσει από κοντά. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Κλόκα, τι ακριβώς είναι αυτή η έκθεση, τι θα δει ο κόσμος και τι μπορεί να πάρει, να πληροφορηθεί από την εκδήλωση? Η ιδέα είναι η εξής. Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους, που διοργανώνει αυτή την έκθεση και είναι επίσης και το δίκτυο, το Σχολείο για τη Μη Βία, έχει ιστορικές αναφορές από παραδείγματα και προσωπικότητες της μη βίας. Ο Γκάντι, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Σίλο, η Άουν Σεν Λι, που είναι ήδη αυτή τη στιγμή εν ζωή, και άλλοι άνθρωποι μας έδειξαν ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσουμε να δράσουμε στο κοινωνικό πεδίο είναι μη βίαιος. Μπορεί να είναι λιγότερο ορατός για την αρχή, αλλά όλα τα μοντέλα τα οποία έχουμε, που έχουν πραγματικά πετύχει κάτι ιστορικά, είναι στη μη βίαιη κατεύθυνση. Μας ενδιαφέρει λοιπόν τα παιδιά, καταρχήν, γι' αυτό και σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, έχουμε οργανώσει μεγάλη επισκεψιμότητα από τα σχολεία. Να γνωρίσουν αυτές τις προσωπικότητες από κοντά, που δεν τις βρίσκουμε εύκολα στα βιβλία της ιστορίας. Βλέπουμε και ένα βιντεάκι που μας έχετε δώσει στους τηλεθεατές. Θα θέλατε να μας πείτε, κύριε Κουτεντάκη, τι ακριβώς βλέπουν οι τηλεθεατές? Εδώ είναι διάφορες δράσεις οι οποίες έχει οργανώσει το δίκτυο σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει ήδη, γιατί δεν το βλέπω, αν έχει ήδη φανεί και οι δράσεις που έχουν γίνει εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Βλέπουμε το... διάφορες πόλεις. Είναι διάφορες πόλεις, όπως αναφέρει από πάνω, οι οποίες είναι δράσεις οι οποίες έχουν οργανωθεί με πάντα το σκοπό και να φωτιστεί το κομμάτι της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της συμφιλίωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο λείπει σήμερα. Τι είναι αυτό που όθησε εδώ μια ομάδα ανθρώπων στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, κύριε Κουτεντάκη, και να φτιάξετε αυτό το δίκτυο? Γιατί ξεκίνησε το 2011. Φαντάζομαι το 2011 όταν ξεκινήσατε, δεν φανταζόσασταν που θα έφτανε η ελληνική κοινωνία το 2013. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι είναι η ανάγκη της κοινωνίας. Αυτό που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα σε μια διαδικασία συζητήσεων και κόντρα συζητήσεων πάνω στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αντίβαρο απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει, να μπούμε σε μια διαδικασία πιο ενεργητική. Είναι η ανάγκη που ο κάθε ένας, ο κάθε εκπαιδευτικός, όλη η κοινωνία η ελληνική έχει σήμερα για να μπορέσει να βρει τον άλλο τρόπο. Τον άλλο τρόπο που μπορεί να σταθεί αντίβαρο. Αυτόν που φωτίζει τη δημιουργικότητα, που δίνει διεξόδους, που δίνει απαντήσεις. Μάλιστα. Κύριε Μετζίνη, στο πλαίσιο της έκθεσης διαβάζω ότι θα υπάρχουν και εργασίες σχολείων πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα, άρα έχετε δώσει ήδη υλικό στους μαθητές προκειμένου να κεντρήσετε το ενδιαφέρον τους και να διευρύνετε τις γνώσεις τους. Βεβαίως, εδώ και 2-2,5 μήνες δουλεύουν στα σχολεία το πρόγραμμα για τις προσωπικότητες μη βίας, άλλα σχολεία το επικεντρώνουν. Μας μάγεψαν. Δεν το περιμέναμε κι εμείς, γιατί είναι ένα από τα σχολεία, είναι και το δικό μου σχολείο που δούλεψε πάνω σε αυτό, με την εφευρετικότητά τους και με τους ποικίλους τρόπους που ανέπτυξαν. Από κόμιξ, από βίντεο, από εικαστικές καλλιτεχνικές δημιουργίες σε χαρτόνι, πύλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένα πολύ μικρό δείγμα θα παρουσιαστεί στην έκθεση. Ετοιμάζουμε ένα ολόκληρο CD, το οποίο θα δοθεί σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να πάρουν ιδέες, αν θέλετε. Μία μόνο επισήμαση, αν μου επιτρέπετε, ναι, παραπάνω σε αυτά που είπε και ο κ. Κουτεντάκης, ότι αυτό που μας ήλκησε σε αυτό το δίκτυο είναι ότι δεν είναι μόνο ένας άλλος τρόπος, είναι και ένας τρόπος μη παθητικός. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη λέξη δράση. Εμείς θεωρούμε ότι η έννοια της μη βίας δεν είναι, περιέχει μέσα την παθητικότητα, τώρα καθόλου. Περιέχει μέσα σε μεγάλη δόση τη δράση. Οι μαθητές εν έτη 2013, κύριε Μετζίνη, φοβόνται πλέον στο σχολείο τους μέσα? Δεν ξέρω αν το συνέστημα είναι ο φόβος αυτό που μας χαρακτηρίζει. Σίγουρα υπάρχει μια γενικευμένη οργία από πλευράς της κοινωνίας και σίγουρα υπάρχει μια... δεν είναι ορατό το μέλλον. Υπάρχει μια αβεβαιότητα. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω, να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία είπε ο Γιονικός. Όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το δίκτυο στηρίζεται και καθαρά μόνο σε εθελοντικές δράσεις όλων των παιδιών που είμαστε στο δίκτυο. Δεν υπάρχει καμία οικονομική σχέση μεταξύ μας και ούτε υπάρχει κάποιος οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτεί. Είναι ουσιαστικά κοινές ευαισθησίες και ένα όραμα για μια καλύτερη κοινωνία. Κύριε Κλόκα, 25 με 28 υπάρχουν ώρες λειτουργίας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Είναι από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι και κυρίως εκεί θα επισκεφθούν τα σχολεία την έκθεση και από τις 5.30 μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι Δευτέρα έως Πέμπτη την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτές τις δράσεις, πολύ σημαντικές.